Μια άλλη υπόθεση, η οποία είναι και αυτή επίσης σοκάρει, συγκλονίζει και την οποία θα τη συζητήσουμε με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη, τον ιδιωτικό ερευνητή, τον οποίο και ευχαριστούμε που τον έχουμε σήμερα μαζί μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Τσούκαλη. Καλημέρα. Τώρα αυτό, από πού να το πιάσει κανείς, να το πιάσει από μια διάσταση κοινωνική, να το πιάσει από μια διάσταση φιλοσοφική. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος επιχείρησε να σώσει έναν άλλο άνθρωπο σε κίνδυνο. Αναφέρομαι στον 50χρονο στις Ράχες Θεότιδας, ο οποίος... 56χρονο άνδρα. 56χρονος ήταν, ναι. 56χρονος. Ο οποίος βούτυξε στη θάλασσα γιατί καλούσε σε βοήθεια μια 64χρονη και είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος είχε δολοφονήσει μια 17χρονη το 1991. Στο ίδιο σημείο. Στο ίδιο σημείο. Και η σωρός του. Είναι πραγματικά μια συγκλονιστική ιστορία. Έχει πολύ δίκιο ο είναι Γιώργος. Μια συγκλονιστική. Πράγματι ιστορία. Δεν σημαίνει όμως αυτή του η διάθεση να σώσει την ηλικιωμένη γυναίκα ότι βάζει στην άκρη ή βγάζει εκτός εξίσωσης αυτό το αποτρόπιο το οποίο είχε κάνει και το οποίο θυμάμαι γιατί θυμάμαι ότι το είχα σχολιάσει. Το θυμάστε τότε, το 90, είχαν γραφτεί και διάφορα πρωτοσέλιδα σχετικά με την ιστορία. Τεράστια πρωτοσέλιδα. Οπότε δεν υπήρχαν, ξέρετε, ούτε και τα προσωπικά δεδομένα. Από την πρώτη στιγμή υπήρχαν πρωτοσέλιδα, φωτογραφίες κτλ. Ήταν η υπόθεση μιας 17χρονης κοπέλας, η οποία παραθέριζε με την οικογένειά της. Από ό,τι φαίνεται, ο άνθρωπος αυτός επιχείρησε να την κακοποιήσει. Και στην προσπάθειά του πραγματοποιήσει. Επιχείρησε να την κακοποιήσει. Και στη συνέχεια την δολοφόνησε. Την δολοφόνησε με πολύ απέσιο τρόπο, αν θέλετε. Δηλαδή, ανακαλώ στη μνήμη μου τα γεγονότα από τότε και τα θυμάμαι από την εφημερίδα, συγκεκριμένα από την απογευματινή, που είχε γράψει πάρα πολλά και καθημερινώς έγραφε τις ημέρες εκείνες και όλες οι εφημερίδες, αλλά και στα κανάλια ήταν πρώτο θέμα. Βέβαια. Και πραγματικά ήταν μια υπόθεση που είχε σοκάρει. Ο τρόπος ειδικά που λειτουργήσε, εκείνο το οποίο επίσης πραγματικά κάνει εντύπωση, ότι ακούμε από το ρεπορτάζ ότι η σωρός του και η σωρός της ηλικιωμένης γυναίκας εξευράστηκαν στο σημείο που είχε διαπράξει αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Πραγματικά είναι μια υπόθεση, θα έλεγα, για ένα βιβλίο. Θα μπορούσε να γράψει κανείς ένα βιβλίο με αυτή την υπόθεση. Ναι. Είναι προφανές ότι κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει το έγκλημα το οποίο μας περιγράφεται τώρα. Απ' την άλλη, βεβαίως, ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να βοηθήσει έναν άλλο άνθρωπο σε κίνδυνο. Λένε κιόλας ότι δεν ήξερε και καλά κολύμπη. Δεν ήξερε και καλά. Ξέρετε έτσι κάτι. Λένε οι μαρτυρίες. Είναι γεγονός ότι οριμάζοντας ενδεχομένως να συνειδητοποίησε αυτό το αποτρόπιο έγκλημα το οποίο έκανε. Και περνώντας τα χρόνια, αν ανατρέξει κανείς στα ρεπορτάζ των ημερών, θα διαπιστώσει ότι και ο Πάσαρης, ο οποίος αφαίρεσε ζωές, θέλει να γίνει καλόγερος. Μοναχός. Ξέρετε, έχω μία αίσθηση. Δεν μπορεί έτσι εύκολα να βγάλουμε έξω από την εξίσωση τέτοια αποτροπή εγκλήματα. Βέβαια, ο ίδιος είχε καταδικαστεί σε ισόβια, αλλά βγήκε από τη φυλακή. Καταρχάς, να το λέμε και αυτό. Ξέρετε κάτι, μου είναι άκομψο να ακούω τη λέξη ισόβια. Υπάρχουν ισόβια. Αυτό ακριβώς. Για ποιο λόγο? Στη θεωρία. Στη θεωρία. Στη θεωρία. Για ποια ισόβια μιλάμε? Είχα την υπόθεση στο πάρκο Πικιόνι που σκότωσε ο σύζυγος την μουσικό. Και στα 6,5 χρόνια βγήκε έξω. Για ποια ισόβια μιλάμε, επιτέλους? Κύριε Τσούκαλη, υπάρχει περίπτωση του ανθρώπου, δεν θα πω τώρα ονοματεπώνυμο, θα καταλάβετε κατευθείαν τι θέλω να πω, του προπονητή καλαθοσφαίρισης, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 400 χρόνια, βγήκε και υποχρεώθηκε ο Άγιος Πάγος με βούλευμα να τον ξαναβάλει μέσα στη φυλακή. Όταν λέμε ισόβια, θα πρέπει να εννοούμε ισόβια. Δεν είμαι νομοθέτης, σέβομαι τον νομοθέτη, αλλά στη δική μου αίσθηση. Τα ισόβια δεν υπάρχουν. Ναι. Καταρχάς, έχω πει και κάτι άλλο και το έχω γράψει και στη στήλη που γράφω στην εφημερίδα. Ένα πράγμα. Όλοι τα τελευταία χρόνια με τα αποτρόπια εγκλήματα, το πρώτο πράγμα που θέλουν στη φυλακή ποιο είναι? Να βρουν δουλειά. Ναι. Γιατί να προσμετράτε η μία μέρα για δύο. Και λέω, για ποιο λόγο σε εγκληματίες που έχουν διαπράξει τέτοια εγκλήματα να τους δίνεται και αυτή η δυνατότητα? Ρωτάω ρητορικά. Το νομοθέτη. Καλά, βάζουν διάφορα. Ο νομοθέτης εκεί στην αλλαγή που έκανε στον νόμο, όπως έχει επικρατήσει, αναφερόμαστε Παρασκευόπουλου, θυμάμαι μια σημαντική δικαιολογία, ήταν η αποσυμφόρηση των σοφρονιστικών καταστημάτων. Αλλά δεν μπορεί να βγάζει όμως ανθρώπους. Δεν μπορεί να βγάζει όμως αυτούς τους εγκληματίες. Οι οποίοι συνήθως επαναλαμβάνουν. Θέλετε να σας πω κάτι, να σας παραπέμψω στην υπόθεση του νεαρού, ο οποίος βγήκε με πενθήμερη άδεια, ο οποίος είχε καταδικαστεί για βιασμό. Και στο Γαλάτσι. Ναι. Και ξαναέκανε το ίδιο πράγμα. Ναι.
Εδώ τώρα, επειδή συζητάμε αυτή τη συγκλονιστική υπόθεση και βλέπουμε και τις εικόνες από το lamiareport.gr, εκεί λοιπόν με τον 56χρονο, ο οποίος πνίγηκε στην προσπάθειά του να σώσει την 64χρονη, εδώ τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο άνθρωπος αυτός, γιατί είμαι βέβαιος ότι έχετε εσείς εμπειρία από ανάλογες υποθέσεις και οικογένειες, ο άνθρωπος αυτός κυκλοφορούσε λοιπόν εκεί στις Ράχες και τα μέλη της οικογένειας 17χρονης τον έβλεπαν, έτσι, δηλαδή παραθέριζαν και εκεί, πήγαιναν και οι άνθρωποι και τις 17χρονες. Δηλαδή, αλλά αυτό δεν είναι σίγουρο κοινωνία. Βέβαια, γιατί παραθέριζαν, ήταν ελεύθερος. Αυτός ήταν μόνιμος κάτοικος. Ναι, γνώριζαν την ελεύθερος. Αυτό σίγουρα θα το και αυτό γνώριζαν. Είναι βαρύ επίσης. Βεβαίως. Για μια οικογένεια. Ξέρετε κάτι, η ψυχολογία μιας οικογένειας όταν έχει χάσει κάποιο δικό τους άνθρωπο, ειδικά όταν έχουμε τέτοια θέματα, είναι τόσο βαριά. Θα σας μεταφέρω κάτι, όταν συναντάω την Νατέλα στη Βέρεια, συζητάμε, γιατί κάθε φορά που πηγαίνω βόρεια, περνάω και τη συναντάω. Μου λέει το εξής, μέσα στην μικρή κοινωνία της Βέρειας, να συναντάει τους παλικαράδες αυτούς που αφαιρέσαν τη ζωή του Άλεξ, οι οποίοι πλέον έχουν γίνει τα καλά παιδιά της Βέρειας, εντός εισαγωγικών και ρητορικά το λέω, ειρωνικά, και πόσο δραματικό είναι για την Ατέλα να τους συναντάει και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά να την κοιτούν με ένα βλέμμα ειρωνικό. Καταλαβαίνετε την ψυχολογία αυτής της σπουδαίας γυναίκας, η οποία για μένα δίδαξε ήθος όταν υπήρξε ο χαμός του Άλεξ. Γιατί και για πολλά έζησα χρόνια μετά, κύριε Τσουκαλή. Και για πολλά. Βεβαίως, τα παιδιά αυτά πλέον είναι μεγάλα παιδιά, είναι τριαντάριδες. Καταλαβαίνετε λοιπόν την ψυχολογία αυτής της γυναίκας να βλέπει τους δολοφόνους του γιού της να κυκλοφορούν, να χασκογελάνε και να ειρωνεύονται και να την κοιτούν υπογωνίαν. Είναι βαρύ. Είναι πάρα πολύ σκληρό, πολύ δεν σκληρό. Το συζητώ. Αλλά τώρα το θέμα είναι, εσείς προτείνετε έτσι ώστε την αυστηροποίηση των ποινών για τον συγκεκριμένο, τον άτυχο αυτό άντρα που έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να σώσει την κυρία. Ακριβώς δεν είναι ότι διαγράφονται. Μιλάμε για μια γυναικοκτονία. Βεβαίως. Δεν είναι κάτι κοπέλας, που διαγράφεται ένα τέτοιο έγκλημα. Μια νέα κοπέλα η οποία έφυγε με αποτρόπαιο τρόπο και ελάτε στη θέση της οικογένειας της κοπέλας αυτής. Κανείς δεν μπορεί να έρθει στη θέση. Πρέπει να έχουμε συνέστηση να μπούμε στην περπατησιά αυτής της οικογένειας. Όπως κάποτε κατηγορήθηκα για κάποιον δολοφόνο, κατά συρροή δολοφόνο, που τον είδα στα δικαστήρια, πουλούσε τα βιβλία του, τον προσπέρασα και με έβρισε γιατί δεν του έδωσα σημασία. Και είπα, κάποια στιγμή με ρώτησαν κάποιοι συνάδελφοί σας και είπα το εξής. Εγώ εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα τις οικογένειες των θυμάτων. Γιατί έτυχε με μία από τις οικογένειες αυτές να έχω συνομιλήσει κατά την επανάληψη. Και όταν η ζωή του συγκεκριμένου, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή. Έχει φύγει από τη ζωή. Κατάλαβα ποιον λέτε. Έγινε ταινία, μιλώντας με κάποιο μέλος από την οικογένεια των θυμάτων, μου λέει, κύριε Τσούκαλη, ελάτε στη θέση μου για ένα δευτερόλεπτο. Εγώ δεν ήρθα για ένα δευτερόλεπτο, ήρθα για πολλές στιγμές στη θέση των ανθρώπων αυτών. Κάποια πράγματα, ναι μεν είναι επικοινωνιακά, αλλά πρέπει να τα δούμε πραγματικά με ενσυναίσθηση. Δεν έχουμε αφομοιώσει, δεν έχουμε μεταβολήσει τι σημαίνει ενσυναίσθηση στην κοινωνία μας γενικά. Αν μπορέσουμε να το καταλάβουμε αυτό, θα μπορέσουμε να γίνουμε μια καλύτερη κοινωνία. Έχετε απόλυτο μας δίκιο, αλλά είναι άλλο πράγμα η ενσυναίσθηση και άλλο είναι και η αυστηροποίηση των ποινών, εγώ επιμένω. Εγώ προσωπικά επίσης, να δείξουμε ενσυναίσθηση και να ξεκινήσει και αυτό από, από τα παιδιά. Από εκεί ξεκινάει και να το μεταδώσουν οι γονείς. Σε αυτό που λέτε πιστεύω απόλυτα ότι πρέπει αλλά να υπάρχει αλλά πρέπει να βοηθάει και ο νόμος. Θέλετε να σας πω κάτι έτσι, για ένα δευτερόλεπτο ότι έχω ζήσει στο Ισραήλ. Ήμουν καλεσμένος από το Πατριαρχείο και κάποια στιγμή ένας κύριος ο οποίος μας ξεναγούσε μου λέει «Γιώργο, βλέπεις τις 8-όροφες φυλακές». Του λέω «Τι 8-όροφες, με δουλεύεις, ισόγειο είναι». Μου λέει «8-όροφες κάτω». Mm. Και μου είπε κάτι εκπληκτικό το οποίο πραγματικά με συγκλώνησε. Μου λέει «Αν κάποιος πεθάνει στη φυλακή στην Ελλάδα ενώ έχει δικαστεί 30 χρόνια και πεθάνει στα 20, τι γίνεται». Λέω «Θα παραδώσουν τις ορώ στους οικείους για την κηδεία». Μου λέει «Εδώ δεν γίνεται αυτό». Του λέω «Τι γίνεται». «Εδώ παραμένει στο ψυγείο άλλα 10 χρόνια». Και αυθόρμητα γύρισα και του είπα «Είναι απάνθρωπο». Μου λέει «Δεν είναι απάνθρωπο, είναι σημειολογικό».
Μάλιστα. Για να προλάβουμε να συζητήσουμε και την άλλη την υπόθεση και επειδή συζητάμε για παιδιά. Να πούμε μόνο και για την άτυχη γυναίκα που πέθανε, ότι και αυτή είχε μια τραγική ιστορία από πίσω της, γιατί είχε χάσει σε δυστύχημα και το παιδί της πριν από μερικά χρόνια και μόλις είχε γίνει και γιαγιά. Ήθελα απλά να το αναφέρω κι αυτό. Λοιπόν, ένα ακόμα περιστατικό προστίθεται στα πολλά, θα πω εγώ, θυμάμαι τουλάχιστον 3-4.